Κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, κύριοι Τοπικοί Σύμβουλοι Προσοτσάνης, κύριοι Τοπικοί Σύμβουλοι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, κύριοι Πρώην Δήμαρχοι, Πρόεδροι και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου μας, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτό που γίνεται απόψε είναι ένα καινούριο ξεκίνημα. Είναι ένα ξεκίνημα που στηρίζεται πάνω στον πολιτισμό του Δήμου μας. Τον πολιτισμό που είναι το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του τόπου, αυτού του Δήμου. Γίνεται απόψε για πρώτη φορά και κάθε χρόνο θα γίνεται σε όλα τα χωριά του Δήμου μας, κυκλικά. Οπότε, ό,τι απόψε πάει λίγο στραβά, θα είστε μεγαλόψυχοι και θα μας συγχωρήσετε. Ποιος είναι ο σκοπός? Πρώτον, μετά τη συνένωση του Καλλικράτη, οι δύο πρώην δήμοι, ο πρώην δήμος Προσοτσάνης και ο πρώην δήμος Συνταγρών, φτιάξαν το νέο μεγάλο δήμο Προσοτσάνης. Με ένα νόμο όμως δεν ενώνονται δύο τόποι. Με έναν νόμο δύο δήμοι δεν γίνονται ένας. Χρειάζονται χρόνια, χρειάζεται επαφή μεταξύ των κατοίκων αυτών των περιοχών, έτσι ώστε να γίνουμε ένα. Να γίνουμε ένα συμπαγές πράγμα που στόχο θα έχουμε την ανάπτυξη και, την πρόοδο του Δήμου μας. Στα επίπεδα αυτά, στα πλαίσια αυτά, αυτή η συγκέντρωση, αυτή η μάζοξη θα μας φέρει πιο κοντά. Το δεύτερο είναι ότι αναδεικνύουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα του Δήμου μας, το ανθρωπογενές του περιβάλλον. Ο Δήμος μας κατοικείται και είμαστε από τους λίγους Δήμους, τους επαρχιακούς, που κατοικούμαστε από όλες τις ευλογημένες ελληνικές ράτσες. Αυτό λοιπόν που κάποτε μας χώριζε, σήμερα μας ενώνει, σήμερα είναι η δύναμη μας για να πάμε μπροστά. Οι σύλλογοι του ποντιακού άξονα του νότιου μέρους του Δήμου μας που έχουν καταστήσει το Δήμο Προσοτσάνης σαν ένα μεγάλο περιφερειακό ποντιακό κέντρο στα πλαίσια της Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Οι ντόπιοι σύλλογοι της Προσοτσάνης, του Μενικίου και του Φαλακρού που στα πλαίσια του Κέντρου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας αλλά και όλων των συλλόγων της Βόρειας Ελλάδος είναι κορυφαίοι σύλλογοι. Οι θρακιώτικοι σύλλογοι μας μέσα στα πλαίσια της Πανθρακικής Ομοσπονδίας διακρίνονται και είναι κορυφαίοι κάνοντας πριν δύο χρόνια το πέμπτο πανθρακικό αντάμωμα. Ο μοναδικός και ακρογωνιαίος βλάχικος δήμος της Προσοτσάνης, η Γραμμουστιάνη, που κρατιάν εδώ στην Ελλάδα την εσκατιά των βλάχων. Από εδώ και πάνω δεν έχει άλλους βλάχους.
Οι μικρασιάτες μας που είναι διασπαρμένοι σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας. Και ευχής είναι σε λίγο καιρό οι λίγοι αλλά ικανοί και δυναμικοί Σαρακατσάνοι μας να δημιουργήσουν και αυτοί το δικό του σύλλογο εδώ στο Δήμο Προζοτζάνης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες μου για αυτή την προσπάθεια, για αυτό το ξεκίνημα, για αυτόν τον θεσμό. Πρώτα απ' όλα τον Αντιδήμαρχο του Γιάννη τον Τζαουσίδη, τον Ανέστη του Τζορτζίου και όλους αυτούς που είναι κοντά μας και κάνουν όλον αυτόν τον αγώνα για να γίνει αυτό απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους Προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Βεβαίως ευχαριστούμε πολύ και τα μέλη των χορευτικών ομάδων που απόψε θα μας γεμίσουν με χρώμα, με μουσική και με τη λιβετιά των ελληνικών ρατσών. Να μην πούμε πολλά πράγματα αλλά να αφαιθούμε στους ήχους, στα ακούσματα της ποντιακής λύρας, της μακεδονικής λύρας, του Ταχαρέ, του Ζουρνά, των Χάλκινων, του Βλάχικου Κλαρίνου, του Μικρασιάτικου Λαούτου. Όλα λοιπόν εδώ, όλα μαζί για την ανάπτυξη αυτού του τόπου, για τον πολιτισμό. Και μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι, ότι στις δύσκολες εποχές ο πολιτισμός κρατάει το έθνος. Θεοδωράκηδες και Χατζηδάκηδες, όπως έχω ξαναπεί, δεν βγάλαμε στα εύκολα χρόνια, στα δύσκολα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ, να είμαστε καλά, καλά να περάσουμε. Γεια σας. Και εγώ με τη σειρά μου, δήμαρχε και αγαπητέ συμμαθητή Λύση Λιάγγελε, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, πρόεδροι πολιτιστικών συλλόγων και τα διοικητικά συμβούλια και αγαπητό κοινό. Ειλικρινά με συγκινήσαν τα λόγια του Άγγελου, συγχαρητήρια για την όλη κίνηση η οποία έγινε. Πιστεύω, όπως είπε ο Δήμαρχος, να είναι ένας θεσμός ο οποίος θα μείνει, γιατί ξέρετε, ο πολιτισμός είναι η ταυτότητά μας. Η παράδοση είναι αυτό που κράτησε τη ράτσα μας στα επίπεδα αυτά. Παρόλη την κρίση που περνάμε, βλέπω ότι υπάρχει μια άνοδο πάνω σε αυτή την κουλτούρα του πολιτισμού και πιστεύω έτσι θα περάσουμε τις δύσκολες αυτές μέρες. Θέλω να εκφράσω για μια ακόμη φορά τα θερμά μου συγχαρητήρια στην Προζοτζάνη που αυτό προβάλλει πανελλαδικά, όπως γίνανε και πολλά ανταμώματα εδώ στην Προζάνη, πανελλαδικά την περιοχή μας, τη δίνει άλλη ταυτότητα, άλλη ομορφιά. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση και ξανά συγχαρητήρια στην Προζάνη για την εκδήλωση αυτή. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Κύριε Δήμαρχε, μου επιτρέπεις, εκτός από τα συγχαρητήρια, θέλω ένα χειροκρότημα στη φωνή που ακούσαμε, επειδή είναι πανδημοτικό, στο Χρήστο του Στεργίου, για τη φωνή που ακούσαμε και είχαμε τη χαρά να καταγράψουμε τα βλάκια, τα τραγούδια περιοχής Προφετζάνης. Ένα χειροκρότημα στο Χρήστο του Στεργίου. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Σερενίτσα. Thank you.
Χορεύει και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιβρίκη. Thank you.
Thank you.
Και επειδή ένα πανδημοτικό αντάμωμα πρέπει πάνω απ' όλα να ενώνει τους συλλόγους, θα παρακαλούσα όλους τους συλλόγους που βρίσκονται εδώ να ενωθούν και να χορέψουν όλοι μαζί ένα συρτό. Thank you.
Κύριε Δημαρχέ, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καλησπέρα σας. Σήμερα σε αυτή την όμορφη γιορτή του πολιτισμού, σε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος με τους πολιτιστικούς συλλόγους, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί ο αθλητισμός και ο πολιτισμός δεν καρίζονται αλλά κατακτώνται. Και κατακτώνται μέσα από όμορφες εκδηλώσεις, μέσα από ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να μετατρέψουμε την οργή, το θυμό και την αγανάκτηση της κοινωνίας σε δημιουργία. Εύχομαι πάντα καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Να συγχαρώ όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους που μέσα από αυτή την όμορφη εκδήλωση δώσαν ένα ξεχωριστό μήνυμα αισιοδοξίας. Υποδιακή μουσική, η ορχήστρα να ετοιμάζεται για το γλέντι μετά. Θα παρακαλέσω τον κύριο Λίσελη, τον κύριο Τσαουσίδη, τον κύριο Μιχαηλίδη και τον κύριο Τσακμακίδη να δώσουν τους επένους, τους προέδρους των συλλόγων. Τι ομορφιά, τι ποίηση, τι λεβεδιά. Αυτά είναι τα νιάτα του Δήμου μας. Μπορεί να περνάμε δύσκολες στιγμές, μπορεί να περνάμε δύσκολες ώρες, αλλά η νιώτη είναι αυτή που θα τραβήξει το Δήμο μπροστά. Και όταν έχουμε αυτή τη νιώτη με τέτοια λεβεδιά, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Να είστε καλά, καλή ξεκούραση πλέον. Στο Σύλλογο Βλάχων Προσοτσάνης, Γραμμουσιάννη. Να πούμε ακόμη ότι η συμμετοχή των συλλόγων μας ήταν απολύτως αφιλοκερδός. Αφήσαν τις δουλειές τους, ήρθαν εδώ να παρουσιάσουν την ομορφιά ο κάθε ένας σύλλογος. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έλα, πρόεδρε. Τον Σύλλογο Ποντίων Προσοτσάνης, ο Φόντος. Το Θρακομικρασιατικό Σύλλογο Προσοτσάνης. Στο Σύλλογο Αργυρούπολης, η Αναγέννηση. Στο Σύλλογο Πετρούσας. Το Σύλλογο Πύργων. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, κύριο Πλούχο, και τους Δημοτικούς Συμβούλους, κύριο Παναγιωτίδη και κύριο Χατζηγιάννη. Το Σύλλογο Κοκκινογείων. Το Σύλλογο Μαυρολεύκης. Το Σύλλογο Μικρόπολης. Το Σύλλογο Φωτολίβους.
Το Σύλλογο Καλυβρίσης. Το Σύλλογο Γραμμένης. Ο κύριος Μπλούγος θα μπορούσε να απονέμει κάποιους επένους. Ευχαριστούμε. Στο Σύλλογο Συνταγρών. Ένα ακόμα. Και στο Σύλλογο Καλυθέας. Συνεχίζουμε με την ορχήστρα του Ποντιακού Συλλόγου Προσοτσάνης και ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι.